το παιδί μου νεκρό. Αλλά ξέρεις κάτι, χιλιάδες θα σου κάνω το χατήρι. Κατάλαβες? Ναι, ναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα, δεν θέλω να βγάλω την νομική από το τηλέφωνο. Την επιμέλεια του παιδί θέλω να πάρω. Λάς μου, τι έγινε? Άκουσα κάτι για τη Φέη. Προέκυψε, λέει, μια κόμπλα στην όλη διαδικασία. Έχει γίνει ευρέως γνωστό ότι η Φέη έχει πέσει στα χέρια ενός Άραβα. Είναι Όμηρος. Άκου τώρα, η Φέη Όμηρος. Μόνο το ανάποδο συμβαίνει. Καλά, και αυτό ο δικηγόρος τώρα πώς το σχετίζει με το δικαστήριο? Ποια δεν καταλαβαίνεις. Θα ερωτηθούμε στο δικαστήριο που είναι η μάνα του παιδιού. Άσε που αυτός ο Άραβας είναι μαφιόζος, έμπορος όπλων, κάτι τέτοιο. Έμπορος όπλων. Ναι, τι να πω. Αυτή η μουχρίτσα ο Δαμιανός τα έχει κάνει όλα. Έχει ανεβάσει ένα βίντεο και περιμένει από τη Φέη να του πει ότι είναι καλά μέχρι το βράδυ και κάτι τέτοια. Άντε, μακάρι να επικοινωνήσει, να γίνει το δικαστήριο, να τελειώνουμε. Συγγνώμη, γιατί να μην γίνει το δικαστήριο, τι σχέση έχει? Γιατί αν δεν μπορέσει να έρθει η μάνα στο δικαστήριο να υπερασπιστεί τον εαυτό της, τάχα μου δίθεν ότι είναι Όμηρος, το δικαστήριο δεν θα βγάλει απόφαση. Όχι, δεν το πιστεύω, δεν είναι δυνατόν. Ωραία, όλα τα καλά μαζεμένα. Α πω, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει κανονικά το δικαστήριο, θα πάνε μια χαρά τώρα. Είναι βλακίες του Δαμιανού. Σιγά τώρα, δεν είναι και στο εξπρέσ του μεσονυχτίου? Είστε σίγουρος? Ναι, σίγουρος. Ο Δαμιανός πάντα έτσι ήταν του μελοδράματος. Καλά, ρε. Και τους δύο σιγουριά θα σας φάει. Ο Αχιλλάς πίστευε ότι η Βασιλεία δεν είναι έγκυος και εσύ ότι ο Δαμιανός λέει βλακίες. Το να προετοιμάζεστε για το χειρότερο σενάριο δεν σας έχει περάσει από το μυαλό? Λονίδα μου, όταν προετοιμάζεσαι για το χειρότερο σενάριο, καταλήγεις να παίζεις αυτό το σενάριο. Τι είπα, ρε. Πού είναι ο Μίμης να με αποθεώσει? Καλά, ο Τσασιφέρ και τους δυο σας. Κοίτα μόνο μη βρεθείς ξυπόλυτος στα αγκάθια σαν τον αδελφό σου. Ρε, παιδιά! Τι κάνω λάθος, ας μου πει κάποιος. Το παιδί είναι αναστατωμένο και δεν κοιμάται με τίποτα. Το άφησες να δει ειδήσεις? Όχι, το ορκίζομαι. Βρε παπά, το παιδί είναι αναστατωμένο επειδή έχει πυρετό. Τι! Κιλέα, τι κάνεις? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν την πιστεύω. Δεν τη λυπάσαι. Μενάτα, σε ευχαριστώ, αλλά δεν θέλω να με λυπάται κανείς. Γιατρέ, μπορείτε να κανονίσετε τον γίνει υπέρυχος ανέπαρον και ο κύριος? Προέχει ο μετεγχειρητικός έλεγχος αυτή τη στιγμή. Πάνω απ' όλα η υγεία σας και του παιδιού. Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ. Μου στάθηκε σε πραγματική φίλη. Είδες πώς τα φαίνει καμιά φορά η ζωή? Πάμε τώρα, γιατί έχετε ανάγκη από ξεκούραση. Μα συγχωρείτε. Για όλα. Ρενάτα, τι έχεις πάθει? Δεν βλέπεις ότι όλο είναι στημένο? Αχιλλέα, όλη η κλινική είναι πληρωμένη. Όλοι. Μιλάμε για την κόρη της Μένη Σούλ. Τι πρέπει να γίνει για να την πιστέψεις? Πάρ' το απόφαση. Η Βασιλίνα είναι έγκυος στο παιδί σου. Μείνε, σε παρακαλώ. Μείνε και θα σου αποδείξω ότι όλα αυτά είναι ψέμα. Δεν έχεις να μου αποδείξεις τίποτα. Το μόνο που μου αποδεικνύεις είναι το πόσο κολλημένος είσαι. Αυτό θα το δούμε. Αν χρειαστεί, θα γυρίσω ανάποδα όλη την κλινική και θα την ξεσκεπάσω. Μείνε και θα δεις. Θα μείνω μόνο και μόνο για να μην τα κάνεις λίμπα. Και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που κάνω για σένα. Κουμπαρούλα μου, γλυκιά, δεν είμαι καλά. Θέλω κάπου να πω, να τα πω. Μαμά, τώρα θυμήθηκες ότι είμαι κουμπάρα σου, ε? Πώς ξέπεσες έτσι εσύ, αφού έχεις την καλή την καινούργια στη φιλενάδα, που είναι και καταπληκτικιά. Βανά, έχω κάνει τεράστια βλακεία. Τα ψώνια που θέλουν ψυγείο προλαβαίνω να τα πάω στην κουζίνα. Βάνα, έστειλα με τη Φλωρέτα γράμμα στον πυγμάχο. Γράμμα στον πυγμάχο? Και τι του γράφεις? Ότι θέλει η βελτίωση είναι το δεξί του το κροσέ. Τι να το γράφω, ρε εσύ, Βάνο? Για το Μάκη του έγραψα. Ήμουνα πάρα πολύ θυμωμένη. Εάν τον βρει το Μάκη, θα του κάνει τη μούρη πανσέτα. Εσύ τώρα κανονικά θέλεις ένα γερό βρίσιμο, αλλά πρέπει να προλάβουμε το Ζούβα. Έλα, πάρ' τηλέφωνο αυτή τη φιλενάδο στην καταπληκτική και πες της να μην το ταχυδρομήσει, έλα. Δεν νομίζω ότι γίνεται. Δεν πιστεύω ότι πήγε στο ταχυδρομείο. Νομίζω ότι θα πάει ίδια να του το δώσει. Πάρ' τη, ρε μανούλα μου, να την προλάβεις πριν πάει. Έλα, πάρ' τη. Μα την πήρα, αλλά το έχει κλειστό. Αυτή τη στιγμή ο Παλέστρας έχει διαβάσει το γράμμα και πάει γραμμή για Ζουβά. Παναγία μου! Πού είσαι, Παλέστρα?
Γιατί έχεις κλειστό το κινητό? Γιατί φοβάμαι πως με βρει η Σίλβια. Καλά, έκανε ένα χουνέρι στον άντρα της. Πολύ φοβάμαι ότι το έχει μετανιώσει. Άκου να δεις τι έγινε. Στείλαμε ένα ανώνυμο γράμμα σε ένα πυγμάχο και. Το τελευταίο που με απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι η βλακή στη Σίλβια. Έλα, ρε, Αντρέα, δώσε λίγο βάση. Με αυτό που κάναμε, ο Μάκης θα φάει βρωμόξυλο. Δεν θέλεις να τον δεις μπλε? Πάρα πολύ. Αλλά έχω σοβαρότερα προβλήματα. Αυτά που λέγαμε για τη Βασιλίνα, όλα λάθος. Αυτή, παιδί μου, είναι πραγματικά έγκυος. Ναι. Και γιατί είναι αυτό τόσο μεγάλο πρόβλημα? Τεράστιο πρόβλημα. Α, ναι. Γιατί βρήκα. Φοβάσαι δηλαδή, μήπως πάρει με το παιδί τον Αχιλλέα και σένα σε γιώσει? Όχι, χειρότερα. Αυτή είναι στην κάψα της για τον Αχιλλέα. Έχει υπογράψει συμφωνητικό που ανταλλάσσει τις μετοχές της εταιρείας με την εγκυμοσύνη της. Μα τι γίνεται εδώ μέσα, βρε Αντρέα? Χειρότερο τρελάδικο δεν έχω δει στη ζωή μου και μιλάω σαν ειδικό τώρα. Το ίδρυμα που με είχαν κλείσει στην Αγγλία, παιδική χαρά ήταν. Και από τη Βασιλίνα, σκεφτόμουν, θα μπορούσα εύκολα να τη πάρω το 51% έτσι. Αν όμως συμμετοχές πάνω στον Αχιλλέα, με αυτόν αποκλείεται. Και τι κάνουμε τώρα? Πρέπει πάση θυσία να εμποδίσουμε αυτή τη μεταβίβαση. Αυτό το έχω δείξει. Ποιον? Δεν παλεύεσαι. Ρε Ποντικέ, μήπως να αρχίσω να το μαζεύω λίγο το ψέμα με την πόμπα? Μη το βασανίζω το γυναικάκι μου, κρίμα είναι. Να πάω να τις τα ξεράσω όλα και να φιλιώσουμε. Σιγά μη φιλιώσετε. Δεν το ξέρεις καλά το γυναικάκι σου, φίλε. Θα σου κάνει αντίπεινα. Ναι, σιγά. Λες, ε. Αντιπεινάρες, φίλε. Θα γίνεις περισσότερο κομπάρσος μετά. Μόνο με τον πατέρα της θα έχει παρεδώσει. Α, αυτό είναι το πρόβλημά σου, Μάκη. Ο πατέρας της. Από αυτόν πρέπει να ξεκολλήσεις. Θα ξεχάσω εγώ, ρε παιδιά, που τον άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά να λέει τη Σίλβια βλήμα. Ρε παιδιά, τι θα γίνει? Θα με βοηθήσετε να κάνω εξυπνισμένη? Πόσες φορές θα σου το πω? Άσε μας, ρε μεγάλε, και εσύ, παράτα μας να πούμε. Καλά σου λέει, ρε, έχουμε σοβαρότερα πράγματα να λύσουμε εδώ πέρα. Θα το πιάσουμε και το δικό σου. Ρε Φώτη μου, μπορώ να σου μιλήσω λίγο ιδιαίτερο? Άντε, πάμε. Πού είσαι, μικρέ? Πάντως, άμα θες να τη κάνει καλή έκπληξη, σταμάτα να σε τσιμπούρι, το νου σου. Ρεούς. Άντρε, μωρό, έλα, βγάλε το να δούμε πώς έχει. 39 και 2, Βλάση. Πόσο! Χριστός και Παναγία, χάει σκόρ, έκανε το κορίτσι, δεν το πιστεύω, ψήνεται. Ρε Λουκά, δεν πήρες καπέλο ότι έχει πυρετό? Ε, πού να το καταλάβω? Ηρέμησε, Βλάση μου, σε παρακαλώ. Πώς να ηρεμήσω? Σε αυτή την ηλικία λένε ότι είναι πολύ επικίνδυνο σε ψηλό πυρετό. Μη μου λες τώρα τέτοια! Τι δεν σου λέω, τέτοια, πάμε, φύγουμε στο νοσοκομείο. Πάμε. Ας πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να πάρουμε πρώτα την παιδίατρο. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, μόνο την παιδίατρο. Πάρουμε την παιδίατρο, όπως τη λένε. Ναι, ναι. Καλή. Πολύ καλή, με 12 πτυχία έχει. Όχι, λέω το τηλέφωνο, καλή. Ναι, καλή, δεν το σηκώνω όμως, να χέσω τα 12 πτυχία που έχει. Λοιπόν, θα τη κάνουμε ένα χλιαρό μπάνιο και θα πέσει ο πυρετός. Δεν θέλουμε συμβουλές από σένα. Ένα χλιαρό μπάνιο θα βοηθήσει. Ναι, με καμόντο, πολύ καλή ιδέα, αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, ετοιμάστε το μωρό, πάνω να ανάψω το θερμοσύφωνο. Τι! Δεν είσαι στο νερό. Ρε Λουκά, πόσο ανεύθυνος είσαι πια, πόσο! Ε, καλά, μωρέ, θα τα ανάψω τώρα. Συγγνώμη, βρε παιδιά, με συγχωρείτε. Θα δείξει. Βλάση, πράσινα κακά. Παναγία μου, Χριστέ μου! Παναγία μου, λες και κατά πια! Σημαία του Παναθηναϊκού είναι, γιατί έχει πράσινα κακά! Δεν ξέρω, μάτια μου. Θα ψάξω το πω. Δεν νομίζω να είναι κάτι σοβαρό, Βλάση. Εδώ πέρα βλέπετε την παρουσία υψηλής ποσότητας πράσινου χρώματος στο κόπρανο, οφείλεται σε χλωροφύλλη. Τι λέει, σπανάκι και μπρόκολο? Ρε Λουκά, τάσε το παιδί μου μπρόκολο. Βρε Βλάση, από την ταραχή σου βλέπεις αυτά που γράφει για τους μεγάλους, όχι για τα μωρά. Μια χαρά, με δεν έχω καμία ταραχή. Δεν το σηκώνει και αυτήν, είναι δυνατόν παιδιά, το να μην σηκώνει το τηλέφωνο. Ε, καλά, κάποιο παιδάκι θα εξετάσει, θα το σηκώνει. Μην τη δικαιολογεί! Βλάση μου, ας ρίξουμε λίγο τους τόνους, δεν κάνει καλό στο παιδί. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, μωρό μου. Έλα, γιατρέ! Έλα, έχουμε πρόβλημα, ψινόμαστε και εγώμαστε, γιατρέ! Δεν μπορεί να υποφέρουμε, έχουμε 32 και 9, 39 και 2. Ναι, είναι πολύ χάλια. Το χρώμα είναι πράσινο, το γούλκιν, όπως είναι τα κακά της. Τα κακά, έβγαλε μπρόκολα, έκανε πράσινα όλα. Σε παρακαλώ, έλα, γιατρέ. Έλα, πεθαίνουμε, υποφέρουμε, γιατρέ! Βλαντιμίρ Χαλάστρας. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γεωργία. Καλέ, αυτοί έχουν παράδοση. Τη Άρση Βαρών, τη Ελληνορωμαϊκή, τη Τζούντο, την Μπόξ. Εδώ κοίτα, ήρθα και λέω και σπίτι μας, παιδιά. Πού τα ξέρεις καλέ σε όλα αυτά? Common knowledge, τσουβάνα μου. Λοιπόν, συνεχίζεις να ψάχνεις. Αμάν, εδώ λέει καλέ ότι έμπλεξε μια μέρα σε καυγά έξω από τον υπόδρομο. Και, τι έγινε? Εμείς ανακοινώνονται στα πεζοδρόμια. Χριστέ μου, Παναγία μου, τι έκαμα, τι θα κάνω τώρα, Βάνα? Μήπως να τον πάρω έναν τηλέφωνο να φυλάγεται τον Μάκη? Ναι, και να καρφωθείς ότι έχεις κάνει τέτοια χοντράδα. Εγώ θα σε χώριζα. Μήπως να τον πάρω να έρθει στην επαυλή και να τον πετύχει ο Χαλάστρας εδώ.
Και η Μπόμπα όταν είχε εμφανιστεί, στην αποθήκη πήγε. Άρα αυτός, αν πάει να τον ψάξει, αυτή θα τον στείλει εκεί. Ναι, και ο Μποξέρ θα στείλει το Μάκη στο Θριάσιο. Δεν αντέχω άλλο. Μήπως να πάω στην αποθήκη. Τώρα να κάτσεις τα αυγά σου. Και να εύχεσαι, βρε, να πάει στην αποθήκη ο Παλέστρας. Τουλάχιστον εκεί πέρα θα είναι ο Ζαχαρίας με το Φώτη. Τι διάνουν, τρισμέναν θα είναι. Θα τον καταφέρουν. Ένας, αλλά Μπόμπας, Βανούλα. Τέλος, θα πάω στην αποθήκη. Κάτσε, παιδί μου, περίμενε. Κοίτα. Hey, op. Hey, op. Hey, op. Καλέ. Hey, op. Μη σας διακόπτω, hey, συνεχίστε. Hey, op. Τέλεια. Μπορεί να μην σας ξέρω, αλλά σας είμαι υπόχρεη. Παναγία μου, φωνάξε την αστυνομία κάποιος! Φωνάξε την αστυνομία κάποιος. Το κινητό αυτό είναι του κολυμβητή. Έχει πολύτιμα στοιχεία. Καλημέρα, κυρία μου. Καλημέρα σας. Καλή δουλίτσα, παιδιά! Τι στοιχεία έχει αυτό μέσα, καλέ. Κάτσε να δούμε. Κάτσε να τον βγάλουμε πρώτα αυτόν από την πισίνα, μην πνιγεί. Είναι μεγάλο το δίλημα, φιλενάδα. Ας τον βγάλουμε, μωρέ. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο για την ανθρωπότητα, αλλά τι να κάνουμε. Έλα! Έλα! Αχιλλέα, πρέπει να φερθείς όρημα, να αποδεχτείς την κατάσταση. Τι να αποδεχτώ, πλάκα μου κάνεις. Εσύ ειδικά ξέρεις τι να έκανε να κάνει με την Σούλτς. Η Βασιλίνα έχει γίνει ακόμα χειρότερη. Αχιλλέα, έλα στα συγκαλά σου. Κοίτα που βρισκόμαστε. Όλοι εδώ είναι πληρωμένοι. Κι όμως θα μπορούσε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αλλά αυτό που ακούω είναι μια σκέτη τρέλα. Κι εγώ θα ήθελα να ήταν ψέματα, ίσως περισσότερο από σένα, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Κούκας, δεν θα σε αφήσω να την ταράξεις. Σου υπόσχομαι ότι δεν θα την ταράξω. Τώρα το καταλαβαίνω. Πραγματικά. Καιρός ήταν. Τόσο καιρό. Ακολουθούμε λάθος τακτική επίθεσης. Πρέπει να παίξουμε διαφορετικά, Ρένατα. Μη φύγεις. Μείνε. Γιατί όταν βγω από αυτό το δωμάτιο, η αλήθεια θα έχει αποκαλυφθεί. Δεν είμαι εδώ για να τσακωθούμε. Ήρθα με ειρηνικές διαθέσεις. Βασιλίνα, το ξέρω. Έχω κάνει πολλά λάθη. Το πρώτο και το μεγαλύτερο ήταν το συμβόλαιο που έκανα με τη Μένη. Σε γέμισα με δηλητήριο και φταίω 100%. Σε παρακαλώ όμως, στο όνομα της αγάπης που ένιωσες για μένα κάποτε, μην το τραβήξεις άλλο, ρε, εσύ, Βασιλίνα. Σώσε με από αυτό τον εφιάλτη που ζω. Παρετούμε από όλα αυτή τη στιγμή. Δεν με ενδιαφέρει ούτε η εταιρεία, ούτε η συμφωνία που κάναμε, την ακυρώνω. Απλά απάλλαξέ με. Αχιλλέα, δεν μου κάνει καλό να με ταράζεις. Γι' αυτό κρυβόμουν τόσο καιρό, για να ηρεμήσω. Και πίστεψέ με, καθόλου δηλητήριο δεν έχω μέσα μου. Και ξέρεις γιατί? Γιατί δεν θέλω να φτάσει στο παιδί μας. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο ήρεμη μπορώ και να έχω μόνο αγάπη μέσα μου. Γιατί συνεχίζεις να επιμένεις το ίδιο ψέμα? Γιατί, ρε γαμώτο! Είμαι έγκυος, σταμάτα πια! Τι γίνεται εδώ, τι γυρεύεις εδώ μέσα? Θέλεις να φωνάξω την ασφάλεια? Δεν νοιάζω. Και όταν βγουν όλα στη φόρα, εσύ θα έχεις μεγάλο πρόβλημα. Καλά, πέρασε έξω, σε παρακαλώ, που ήρθες να με απειλήσεις κιόλας! Πέρασε! Τώρα! Τι μπορώ, είμαι απελπισμένος. Τι θα κάνουμε, ρε γαμώτο? Ο Αχιλλέας είναι τόσο ματαιόδοξος. Θα ανταλλάξει το παιδί του για την εταιρεία χωρίς καν να το σκεφτεί. Δεν τον ενδιαφέρει η Βασιλίνα. Ναι, αλλά δεν σκέφτηκες το άλλο. Τι? Αν το κάνει αυτό ο Αχιλλέας, ναι, θα πέσει πάρα πολύ στα μάτια της καλής του, της Ρενάτας. Ποια γυναίκα εκτιμά έναν άντρα που αρνείται το παιδί του? Σε αυτό πρέπει να πατήσεις για να τον αποτρέψεις. Καλό είναι αυτό, δεν αρκεί όμως, δεν αρκεί. Ναι, παρακαλώ. Χαλάστρας. Ναι, είναι ο πυγμάχος που σου έλεγα. Που βάλαμε για να χτυπήσει το Ζούβα. Ναι, ακούστε. Έγραψε το τηλέφωνό σου. Ναι. Στον γράμμα. Ναι. Πες του να πάει στην αποθήκη. Ναι, όχι, εγώ σας μιλάω. Δεν είναι. Το ραδιόφωνο είναι, δεν είναι κάτι. Είστε πυγμάχος έτσι, κύριε Χαλάστρα. Ακούστε, κάποιος πρέπει να δώσει ένα καλό μάθημα σε αυτό το καθήκη.
Να σας πω τι θα κάνουμε. Ελάτε από την εταιρεία Σόφο στα γραφεία, ζητήστε με και θα σας πω από κοντά. Ποια γραφεία, στην αποθήκη θέλουμε να πάει. Είναι το ραδιόφωνο, το έχω λίγο δυνατά. Ακούστε με. Εταιρεία Σόφο, λέγομαι Ανδρέας Σοφοκλέου, ζητήστε με. Μην πείτε που με θέλετε, έχουμε ραντεβού να πείτε. Και θα σας πω από κοντά, με ευχαριστώ. Αμάρε, Ανδρέα, θέλουμε να πλακώσει το Ζούβα, όχι να πιει καφέ μαζί σου. Παιδάκι μου, γιατί είσαι ανυπόμονη. Έχω ένα σχέδιο, άσε με να το αναπτύξω. Λοιπόν, θα τον προσλάβω βοηθητικό στην αποθήκη τάχα μου. Γιατί? Γιατί δεν θέλω να πλακώσει απλώς το Ζούβα. Θέλω να τον δω να λιώνει από το φόβο, να τον ζώσει ο τρόμος. Σιγά σιγά, αργά και με κλιμάκωση. Και όταν του κοπεί το αίμα, θα τον αναλάβω εγώ. Καλό! Αυτό το έχω δείξει. Έλα! Έλα! Αχ, πονάω! Πονάω, κρυώνω! Έλα, τράβα το φάνα να το βάλουμε πάνω στο ανάκλυδρο. Ποιο ανάκλυδρο, καλύτερα, τον αφήνουμε εδώ κάτω καλύτερα. Έχω να μείνετε στον τόπο, κακούργες! Έπρεπε να σα φύγουμε έτσι μέσα. Που αν δεν ερχόμαστε εμείς, θα μείνεις και μέσα στον πάτο της πισίνας, ρε. Μπορώ να σου πω, δεις τι έχει αυτό το κινητό, τα στοιχεία που μας το πει το παλικάνι. Εδώ. Α, καλέ, ένα βίντεο. Το ανοίγω. Πρόσεχε, μην είναι ιός. Χαίστηκα, δεν είναι το δικό μου το κινητό. Play. Κατάλαβες, σου είπαμε, ρε. Αμάν, ο κ. Δαμιανός δεν είναι σκαλέ. Γιατί νιαουρίζει. Νερό, 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 νερό. Ε, θέλεις τώρα, ήπιες τόσο. Κάτσε να δούμε το βίντεο. Σε ξαναρωτάω, κατάλαβες το μήνυμα που σου στείλε το αφεντικό. Αμάν, μάζεψε τις χρονιάς. Καλά, μάνα μου, πέτους, ναι. Τσασμένε, κατάλαβες τι σου λαλού. Ε, μα ναι, καλέ. Δηλαδή, στις πόσες κλωτσιές καταλαβαίνετε κι εσείς. Θα σας σκότωναν αυτοί. Ήθελα να τους δώσω ένα μήνυμα, Βάνα. Σε ποια γλώσσα, στα γατήσια. Ήθελα να τους κάνω να καταλάβουν ότι εγώ, ο Δαμιανός, είμαι πιο γάτα από αυτούς. Ναι, φρεγμένη κιόλας. Πόσο. 38 και 3. Α, ωραία. Δούλεψε το φάρμακο που μας είπε η γιατρός να τις δώσουμε. Πού το δες, Λουκά, ότι δούλεψε. Ε, πώς υποχώρησε, πήρε το Βλάση μου. Δεν υποχώρησε, άραξε. Άραξε εδώ πέρα και μετά θα πάει 52. Θα την ξαναπάρω τηλέφωνο. Βλάση, μας περιμένουμε λίγο. Και δεν έχω να περιμένω τίποτα. Έλα, γιατρέ. Έλα, ναι, δώσαμε το φάρμακο, είναι 38 και 3. Ναι. Όχι, δεν είναι κάτι συγχαστικό, γιατρέ. Θα ηρεμήσω μόνο όταν έρθει εδώ πέρα να τη δει από κοντά. Πού είσαι, Γαλαξίδι. Μάλιστα. Φάει και μια γαρίδα από μένα, μας υποχρέωσες. Γιατρέ, δεν παράδας τον κόμενο λέω εγώ σιγά σιγά να έρθεις προς τα μέρη μας. Έτσι της γυναίκας. Ναι, γεια σας. Χίλια συγγνώμη για το σύζυγό μου, είναι πολύ ταραγμένος. Ναι, ναι, μην του δίνετε σημασία. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλά να περνάμε. Μια ναι, να κάνει ζωάρα εκεί πέρα να περιμένετε αλεύρι μου τσουρώματα, να πασπαλιστεί με αλεύρι και να ψήνε το παιδί μου εμένα εκεί πέρα. Βλάς, τι συμπεριφορά είναι αυτή. Αυτή η συμπεριφορά είναι ανεπίτρεπτη. Μια είμαι ως εδώ, τρέμω. Κοίτα, τρέμω από τα αλεύρα μου. Μην την υποστηρίζει τη γιατρό, γιατί θα γίνει πανικός, ε. Δεν υποστηρίζω, παιδί μου, τη γιατρό. Απλώς δεν μπορώ να σε αφήσω να τη φωνά και να τη λε για γκόμενο. Άμα δεν σου κάνει γιατρό, απλώς την αλλάζει. Συγγνώμη, δουλειά τη δεν είναι. Ωραία, και πήγε διακοπές και τι έγινε δηλαδή. Α, Μικά, μη μου το λε αυτό γιατί θα τα Τα ξέρω πρέπει να ακούει τις φωνές σου το παιδί. Κάτσε. Βλάση, μην κάτσεις. Τι έγινε. Το παιδί έχει βγάλει κάτι σπιθουράκια στα ποδαράκια και στα μαγουλάκια του. Παναγία μου, πιστεύω. Παναγία μου. Λασάνια. Παρακαλώ. Παιδί μου, σε λίγο θα έρθει ένας κύριος, λέγεται Βλαδίμηρος Χαλάστρας. Μη γελάς. Ο κύριος Χαλάστρας, τον προσέλαβα εγώ, θα αναλάβει προσωρινά υπεύθυνο της αποθήκης. Γιατί εγώ είμαι ο προϊστάμενος. Αποθήκης, τελείωσε. Ναι, συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Πόσους υπεύθυνους θα έχουμε στην αποθήκη? Δηλαδή μου δείξτε τα κατατόπια και θα το εξηγήσω εγώ μετά. Ο χοντρός και ο ευνούχος που έχουμε εκεί είναι εκτός ελέγχου. Χρειάζονται λίγο... Έλεγχο. Αγιά σου, είσαι ιδιοφυΐα, παιδί μου. Με τους Άραβες είχαμε κανένα νέο. Και όλες με ενημέρωσαν ότι μέχρι να κάνουν το δικό του συμβούλιο δεν θα προβούν σε κάποια ενέργεια. Απαιτούν όμως κάποιος υπεύθυνος από τη Σόφο να κάνει επίσημη δήλωση. Τώρα κιόλας ετοιμαζόμουν να στείλω mail στην κυρία Εμιλία. Όχι, εκείνη. Δεν χρειάζεται, παιδί μου, να ενοχλούμε την κυρία Εμιλία. Θα το αναλάβω εγώ. Εσείς. Όχι, Αντρέα μου, δεν θα το αναλάβεις εσύ.
Όταν λείπει ο Αχιλλέας, την προεδρία στη Σόφο την ασκώ εγώ. Και ποιος το λέει αυτό? Εγώ, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Έλα στο γραφείο να τα πούμε. Βλαδίμηρος Χαλάστρας. Αγάπη μου, όταν θα γίνω υπέρηχος θέλω να είσαι μέσα για να μπορέσω να... Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφτυλιστώ εγώ μαζί σου. Πραγματικά δεν με έχεις απογοητεύσει περισσότερο. Καλύτερα να φύγω. Κάτσε, πού πας? Χιλιάσε με. Ρενάτα, Ρενάτα, Ρενάτα! Έλα, Λεωνίδα. Έλα, για πες μου, πώς είναι? Δυστυχώς δεν έχει ξεσκεπαστεί ακόμα η απάτη. Είσαι σίγουρος, ζεραγόρι μου? Έτσι όπως τα λέει η Ρενάτα. Μην ανησυχείς, Λεωνίδα. Η Βασιλίνα έκανε τόσο καλή δουλειά που έπεισε ακόμα και τη Ρενάτα. Εμένα όμως και ο Θεός ο ίδιος να κατέβει να μου το πει, δεν πείθομαι. Λοιπόν, σε κλείνω. Τι έγινε? Τι να γίνει, ούτε ο Θεός δεν του αλλάζει γνώμη. Η Βασιλίνα δεν είναι έγκυος. Τι κάνουν τα παιδιά? Καλώς ο Γιάνναρο. Άλλο πάλι και τούτο. Τι κάνεις εδώ, Γιάνναρε? Έλα ντε, ο Λεωνίδας θα μας πει. Ναι, ναι, εγώ τον φώναξα να μιλήσουμε για τη συνεργασία μας. Για την ποια σας? Τη συνεργασία μας. Άκου να σου πω, Ζημινάκη. Εμένα μου έμεινε παράπονο που έχασα το ταξίδι εξαιτίας του Καρμύρη του Θόδωρα. Mm. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, όπως είναι στη τσέπη, είναι και στο μυαλό. Γι' αυτό λοιπόν πήρα την απόφαση ή θα τον αλλάξω ή θα τον πετάξω. Ωραία όλα αυτά. Ο Γιάνναρος πού κολλάει? Ο Γιάνναρος θα με βοηθήσει να τον ταρακουνήσω λίγο, μπας και τον αλλάξω. Πάντως εγώ το λέω από την αρχή. Ξύλο δεν ρίχνω. Μην ανησυχείς, Γιάνναρε. Έχω κάτι καλύτερο στο μυαλό μου. Έλα εδώ, καλά είναι. Ρε, πας καλά, γιατί με σέρνεις στο σύνορα? Καλά, δεν υπάρχει στην εταιρεία ούτε ένα σημείο μου να με περνάει ούτε ένα άτομο. Υπάρχει ένα, ο Λέβητας, αλλά μπορεί να είσαι να λογαριάζει για κόσμο τα ποντίκια. Όχι, όχι, εδώ καλά είναι, λοιπόν. Λοιπόν, Πετράκο, ξέρεις, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Να με βοηθήσει να στήσουμε κάτι ωραίο στο σμινάκι για τα γενέθλιά της. Για να της φύγει αυτή η μαυρίλα που έχει. Ρε, Μίμη, δεν πάει κάπου το μυαλό μου. Δεν θέλω να τη στεναχωρήσουμε στα γενέθλιά της. Είναι μεγάλο το ρίσκο. Η Ισμήνη δεν γουστάρει να κάνει τίποτα. Και εγώ σου λέω ότι άμα το στήσουμε καλά, θα τα καταφέρουμε. Η Σόφο είναι εδώ. Μάγκες, μ' ακούσατε? Η Σόφο είναι εδώ. Ωραία, μάνα μου, τι απάντηση είναι αυτό? Εδώ είναι, ρε φίλε, εσύ ποιον θέλεις? Τον κύριο Ανδρέα. Α, θα πας εδώ πέρα, θα μπεις στην πόρτα, θα κατέβεις σκάλες, θα πας στη γραμματεία, θα δεις μια κοκκινομάλα έτσι, θα τη ρωτήσεις και θα σου πει. Να σε καλά. Α, Χαλάστρας. Χαλάστρας ακούω. Τι επίθετο είναι αυτό? Δεν επίθετο, είναι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο. Γιατί τι χαλάς? Σβέρκους. Σβέρκους ακούω, μάλιστα. Χάρηκα πολύ, κύριε Χαλαστρά. Μίμης. Αντίο. Αντίο σας. Εσάς πώς σας λένε? Εμένα Φώτη. Όσο θα είμαι ζωντανή και μέσα στην εταιρεία, εσύ στην καρέκλα του Προέδρου δεν πρόκειται να καθίσεις ποτέ. Τη Σόφο ξέχνα την. Αμάν, ρε Μιλία. Εδώ περνάμε τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της εταιρείας και εσύ σκέφτεσαι τις καρέκλες? Το πρόβλημά μας είναι οι Άραβες, μπορείς να το καταλάβεις? Και εγώ είμαι ο άνθρωπος που ίδρυσε τη Σόφο. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι εγώ έχω το κύρος να μιλήσω μαζί τους. Και να διορθώσω και την κουτσουκέλα που κάνατε με το δίθεν hacker. Αν είναι δυνατόν. Ρόμπες γίναμε. Πρώτον, δεν το πίστεψε κανείς. Δεύτερον, νομίζουν ότι καλύπτουμε τον Δαμιανό, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη. Πολύ μεγάλη ιδέα δεν έχεις για τον εαυτό σου? Ακούνα δεις, Αντρέα, μεταξύ μας είμαστε. Το ξέρουμε πολύ καλά κι οι δύο ότι λες ψέματα. Όσο κι αν προσπαθείς να με απομακρύνεις από τα παιδιά μου, δεν θα σου περάσει. Γιατί εγώ θα είμαι εκεί για να σε ξεσκεπάσω. Mm. Και ποιος θα σε πιστέψει, Εμιλία? Πρόσεξε με λίγο, σε παρακαλώ. Ο λόγος μου είναι πιο δυνατός από το δικό σου. Ξέρεις γιατί? Γιατί προετοιμαζόμουν χρόνια για αυτή την ώρα. Μπορείς να προετοιμάζεσαι άλλα τόσα. Έστην δίκης οφθαλμός ως τα πάνθωρά. Το δίκαιο θα κερδίσεις στο τέλος. Πού ήταν το αίσθημα του δίκαιου που έχεις, Εμιλία μου, όταν η Βασιλίνα έπρεπε να αποκατασταθεί και να πάρει το όνομα του πατέρα της? Πού? Πόσα σου έταξε, καλέ μου, για να την αποκαταστήσεις εσύ? Ή μάλλον όχι, άσε με να μαντέψω. Μήπως ένα γερό μερίδιο της Σόφο? Έλα, καλή μου.
Εντάξει, Βλάση μου, αποχώρησαν τα σπιθουράκια. Ωραία, και δέκατα που έχει δεν έχει σημασία. Εγώ θα ψάξω να βρω γιατρό. Θες να βρούμε μια ομοιοπαθητική, ε? Μην την πουκώσουμε στα σιρόπια από τώρα. Ρε, παιδιά, να του φτιάξω του παιδιού ιερά χαμομήλι να του περάσουν όλα. Όχι, 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 βρήκα μια εδώ πέρα, φαίνεται καλή. Πέπι Χατζάρα λέγεται. Έχει κάνει μετεκπαίδευση στο Όρμον, κάτι ξέρω εγώ, στην Αγγλία. Θα ψάξω να βρω αν υπάρχει αυτό το νοσοκομείο. Αγάπη μου, άκουσα με λίγο. Έχεις περάσει σε επίπεδο OCD. Ναι, μπορείς να με βρίζεις, βρίσε με στα ελληνικά. Δεν σε βρίζω, Βλάση μου. Αυτό που σου λέω είναι ο ψυχαναγκασμός. Είναι μια πάθηση. Μπορώ να αναλάβω εγώ το θέμα της παιδιάτρου, παρακαλώ. Γιατί ρε Μίκα, με θεωρείς ανάξιο. Όχι, Βλασάκο μου, δεν σε θεωρώ ανάξιο. Απλώς θέλω να έχω μεγαλύτερη ευθύνη ως προς τη φροντίδα του παιδιού. Ναι, αυτό δεν κακό. Εντάξει, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, συγγνώμη, Μίκα. Μπορεί επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ ζεστά με το θέμα να ξέφυγα κομματάκι. Κομματάκι τώρα, εσύ πήγε να μας φας. Ναι, τέλος πάντων, δοκιμαστικά όμως, εντάξει, και θα απολυμμένετε καλύτερα εδώ μέσα. Εντάξει, αυτό άστο σε μένα και το γιατρό στη Μίκα. Ωραία, ωραία, ωραία. Από εκεί πέρα την υπόθεση την λαμβάνει η μαμά της και ο παππούς της. Ναι, τέλεια, πάλι καλά. Μπράβο, Βλασάκο μου, μπράβο. Μπράβο, καλή. Έλα, μόνο μου, έλα. Γιατί φοβάσαι να μου απαντήσεις τι αντάλλαγμα πήρες από τη Βασιλίνα? Σου είναι τόσο δύσκολο να μου πεις? Εσύ πάλι γιατί καίγεσαι να μάθεις? Δεν πρόκειται να σου πω. Αλλά μην ανησυχείς, αυτά τα πράγματα δεν μένουν για πολύ μυστικά. Στο τέλος θα μάθεις. Στο μεταξύ να θυμάσαι ένα πράγμα. Στο τέλος θα σε ξεδοντιάσω. Θα με ξεδοντιάσεις κιόλας, ε? Μεταφορικά μιλώντας, θα στα βγάλω τα δόντια ένα-ένα. Θα τα υπολόγιζα αυτά τα λόγια αν είχα απέναντί μου έναν άνθρωπο με συνείδηση και αμερόληπτο. Τώρα βλέπω μπροστά μου ένα τυχοδιώχτη που κάποτε τα βρόντιξε όλα και έφυγε για να κάνει το κέφι του. Αμελιά, σε αυτή την εταιρεία δεν χωράμε και οι δύο. Καλύτερα να πηγαίνεις τότε. Εγώ να σου δώσω κι εγώ μια συμβουλή. Καλύτερα να πας να κρυφτείς τη βίλα σου εκεί, με την τσάπα να ποτίζεις τα γεράνια σου. Έχω πάρα πολλά στοιχεία εις βάρος σου. Ένα μόνο θα σε ρωτήσω. Ένα. Πώς νομίζεις πληρωνότανε το ίδρυμα στο οποίο ήμουν κλεισμένος τόσα χρόνια? Τι πάει να πει αυτό? Αυτό πάει να πει ότι για να με κρατάνε και τόσα χρόνια, κάπως και κάποιος πλήρωνε. Το ψάξε η Φλωρέτα, βρήκε μια μικρή άκρη. Τα εμβάσματα πηγαίνανε από μια υπεράκτια τράπεζα. Σου λέει τίποτα αυτό? Θα σταματήσετε να ασχολείστε με το θέμα επιτέλους? Κοίτα εδώ πείσμα. Δηλαδή, μας πετάνε πέτρες. Μας πάνε τα τζάμια. Σας βαράνε αλίπητα. Τι άλλο θέλετε, καλέ, για να σταματήσετε να ασχολείστε? Μια φορά αν επίεν να κάνει και τούτον το παιδί κάτι σωστό και δεν τον αφήνουν. Τι με κοιτάζεις έτσι, Βάνα? Όχι. Εγώ αυτή τη φορά είμαι μαζί του. Δεν μας ακαλέ τίποτε. Ούτε που ξύλο, ούτε που τίποτε. Πολέμα για τον έρωτα του. Και ας είναι και για τη Φέη. Θέλω να το ανεβάσω αυτό το βίντεο. Θα το ανεβάσω. Θέλω να καταγγείλω το Χαμίτ Χαλέ για τις μεθόδους που χρησιμοποιεί. Πάρα πολλά καλή ιδέα τούτη. Θα σε βοηθήσω κι εγώ. Δεν θέλω καμία βοήθεια. Ναι, αν έχετε λίγο χρόνο, κοιτάξτε τα χέρια σας. Θέλω βοήθεια. Ωραία, λοιπόν. Θα ανεβάσω το βίντεο. Περίμενε. Κοινοποίηση. Ωραία. Τίτλο. Τι τίτλο να βάλουμε? Ναι, σφάξε με παζά μου να γιάσω. Όχι. Ο Χαμίτ Χαλέ έχει πολύ βαρύ χέρι. Και εγώ πιο βαρύ. Κοινοποίηση, ανέβασμα. Ωραία. Περιμένουμε να αντιδράσεις. Έχουμε κανένα καταφύγιο εδώ τριγύρω? Μαζέψου ρε Ζούμπα, δουλεύουμε εδώ πέρα μέσα. Μπουλούκο, κάνε του μπέκα γιατί έχεις βγάλει πολύ γλώσσα και θα στην κόψω εγώ, Δεν το ξέρεις καλά το μαγκητό, Ζούμπα. Και από εδώ, κύριε Χαλάστρα μου, είναι η αποθήκη. Βλαδίμηρος. Βλαδίμηρος, το ένα καλύτερο από το άλλο. Που λες, Βλαδίμηρε μου, εδώ είναι η αποθήκη. Εδώ είναι το κλάρκ, εδώ είναι τα φορτία. Αυτά δεν ξέρω τίποτα άλλο. Τι τα θέλει τα κλάρκ, κοντά σκονεύουν τα χέρια. Τις έχεις και μόνο σου? Ολόκληρες. Για να σε δω. Τι έγινε ρε Λατανίτσα, ποια είναι η ντουλάπα να πούμε? Είναι ο Βλαδίμηρος, το καινούριο βίσμα του κύριου Αντρέα. Τον προορίζει μάλλον για την αποθήκη. Νέος είσαι, θα πήξεις ψαρά. Είπες κάτι? Λέω, τι κάνεις, καλά είσαι, αυτό είπα. Ναι, να σας συστήσω, από εδώ ο Ζαχαρίας. Χάρηκα πάρα πολύ. Ναι,
Και από εδώ ο Μάκης ο Ζούβας. Τώρα χάρηκα. Σκιάρε με, κάνε με, μάτσες! Καμιά φορά δεν μπορώ να αλλάξω τη δύναμή μου. Μπράβο! Τέτοια δυνατά αγόρια χρειάζεται η εταιρεία. Να σου πω, δεν πας και μία πάνω να σφίξεις το χέρι σε έναν μέτοχο. Δαμιανό το λένε. Πολύ ευχαρίστως. Αχ, μιας και είσαι εκεί, δεν τους φύγεις έτσι λίγο και το λαιμό να... Τιμολόγιο όμως δεν κοβώ. Ναι. Ωραία. Πάμε εμείς πάνω, γιατί θέλει να σε δει και ο κύριος Ανδρέας και τα λέμε. Ποιο φίλησε ρε το τριαξονικό, εμένα ή εσένα? Εσένα. Σε είδε με τα ροζ, το γυάλισες. Πιάσε τείχο, ρε. Αχ, την έχασα! Που θα μου πας, θα σε τσακώ. Σου! Ο Λουκάς! Λουκά! Έλα, Λουκά! Έλα να πιούμε κάτι, κερνάω! Κάτσε, κερνάω! Να μου λείπουν τα κεράσματά σου. Γιατί, Λουκά μου? Γιατί αργότερα όταν θα τσακωθούμε θα τα πληρώσω χρυσά. Α, δεν θα τα πάμε καλά, Λουκά. Γιατί το λες αυτό τώρα για μένα? Άσε με ρε, Θόδωρε, δεν έχω όρεξη για καυγάδες. Βιάζομαι. Ο Βλάσης μου είπε ότι δεν απολυμμένο καλά το σπίτι και με έστειλε να αγοράσω αντιβακτηριδιακά. Καλά, τόσο ψήρας έχει γίνει αυτός ο άνθρωπος. Α, δεν μπορεί να φανταστείς. Εγώ που τον συμπαθώ, ξέρεις πόσο, μου ήρθε να τον βουτήξω. Πα. Να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο, ρε Λουκά. Για λέγε. Από τον άλλον, ξέρεις ποιον. Ναι. Πέρασες καθόλου? Ναι, πέρασα και του μίλησα. Άσε, αυτός έχει φτιάξει γερή κατάσταση εκεί πέρα. Τι κατάσταση δηλαδή? Κόσμος μαζεμένος, τραπεζάκια με κοψιδάκια, κρασάκια, πολλά ωραία πράγματα. Κόσμος, κοψιδάκια και κρασάκια. Ναι, αλλά εγώ δεν προλαβαίνω ούτε να δοκιμάσω. Ζω ένα δράμα, Θόδωρε. Λοιπόν, τα λέμε. Άντε, γεια. Γεια. Για να πάρω το δύο. Συγγνώμη, να βάλω κατάκια εδώ. Ρε Λεωνίδα, τι είπα να φέρεις και κάτι βετζετέρια. Θα τα φέρω, Σμινάκη, θα τα φέρω και αυτά. Να σου πω κάτι σένα. Σε ευχαριστώ, ρε Σμινάκη, που βοήθησες να το στήσουμε. Έφερες και τα παιδιά. Εντάξει τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχω γίνει expert στα events τελευταία. Λες να το κάνω επαγγελματικά. Γι' αυτό το έκανες, για προπόνηση? Όχι, μωρέ. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να την πεις λίγο και στο μάτι του Θοδωρή. Μήπως θες να την πεις και εσύ λίγο στο μάτι του Μίμη μέσω του Θοδωρή? Λεωνίδα, εγώ απλά θέλω να δω τις φάτσες τους όταν καταλάβουν αυτό που γίνεται. Εντάξει, έλα. Πήγα να πας παραγγελία εδώ, παιδιά εδώ πέρα. Τι γίνεται εδώ πέρα, όλα καλά? Μια χαρά, όλα. Μπράβο, χαίρομαι. Τα φαγητά από το Γιάνναρο. Από το Γιάνναρο, βέβαια από το Γιάνναρο. Γιάνναρο συνεγγύηση. Όχι παγωμένη τα ραμοσαλάτα διετίας. Και το κρασί δικό σου, Βέβαια δικό μου, όχι κρασί, κρασάρα. Σύρτικο καλάτζι, εντάξει. Όχι σαν μερικούς που παίρνουν το άπτωμα, βάζουν άρωμα στα φιλιού και το πουλάνε για τσίπουρο. Και όλα αυτά οικονομικά. Οικονομικά, πολύ οικονομικά. Γιατί εγώ δεν θέλω να βγάλω από τη Μικαξίκη όπως κάνουν μερικοί. Λεωνίδα μου, εγώ πρέπει να πάω λίγο στο σπίτι. Τι έγινε? Τίποτα, απλά πρέπει να πεταχτώ. Να πεταχτείς. Πω. Πάλι μαγαζάρα έστησα. Hey, calm down. I just want to go. I can't take it anymore. Your punishment is going to be harsh. I'm sure of it. It can be harder than this. Hey, you must do something now. I have orders. Do what? You have to make a live statement that you are not a hostage here. Why must they do that? Because some guy from Greece, Damianos. Damianos? What did he do? He's a madman. He's gonna end up dead for sure. He accused Hale that he has you a prisoner here. No more talking. Go and prepare. Get pretty to make statement. And no tricks. If you say something bad, the boss is going to kill you. And I'm not kidding. Ντε, δεν θωρώ μεγάλη συμπαράσταση στο βίντεο που ανεβάσαμε. Δηλαδή, τι λαλούν.
Υποτιμητικά σχόλια. Καλύτερα, μάνα μου, να μην τα ξέρεις. Υποτιμητικά. Δηλαδή, όταν λες υποτιμητικά, να μου πεις ένα για να καταλάβω. Όχι, δεν μπορώ τώρα. Όταν μου πεις. Όχι, έχω πολλές δουλειές να κάνω. Άφησα εγώ πίσω την εταιρεία τώρα. Και ότου τα ούλα τα πράγματα πρέπει να πάω στην αποθήκη. Να δω αν πατσουκάμει κανέναν κακό ο χαλάστρας. Λοιπόν, πάω να πιάσω τη τσέντα μου. Άντε, γεια σας. Ναι, ναι, Σίλβια, σε παρακαλώ, περίμενε. Σίλβια, μια ειδοποίηση. Στο κινητό μου. Έλα, άνοιξε να δούμε τι είναι. Ξεκινά live streaming. Η Φέη στα θάτου μου! Τι! Η Φέη! Για βάλε να δούμε! Για βάλε! Α! Now! Αγαπητοί μου φίλοι στην Ελλάδα, σας φιλώ από το μακρινό Ομάν. Είμαι πάρα πολύ καλά και ελπίζω αυτό να φαίνεται. Όλα αυτά που ακούγονται στη χώρα μας είναι εντελώς ανυπόστατα και δεν μπορώ να καταλάβω πώς προέκυψαν. Έλατε. Το να υπάρχουν κάποιοι παλιοί γνωστοί που να κατηγορούν τον αξιότιμο Χαμίντ Χαλέ μου φαίνεται τουλάχιστον εξωφρενικό. Δηλαδή, αν ήμουν στην Ελλάδα, θα είχα κινηθεί νομικά εναντίον τους προκειμένου να υπερασπιστώ αυτόν τον χρυσό άνθρωπο. Θα φάει τσεμίνηση επειδή νοιάζεσαι, ρε. Μα είναι δυνατόν. Τον αξιότιμο, τι αηδίες είναι αυτές. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω παραπάνω. Ήθελα απλώς να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ καλά. Και για όλους εσάς τους παλιούς γνωστούς και φίλους που νοιάζεστε για μένα, θα ήθελα να βάλετε χαλινάρι στην ατελείωτη φαντασία σας, γιατί είναι μια χαρά. Εύχομαι να πηγαίνει πολύ καλά ο γάμος που γίνεται εκεί και ελπίζω να περνάτε όλοι καλά. Αμάν, η Φέη, ζητάει βοήθεια. Γιέ μου, εκουπανίσασε τούτη μέσα στα αυτιά, δεν ακούεις τι λαλεί. Άκουσα, αλλά είδα και αυτόν το σήμα που έκανε με τα δάχτυλα της. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ τώρα κάπως έτσι, γιατί είναι δεμένα τα δικά μου. Αυτό, έκανε αυτόν το σήμα. Να σου πω, Σίλβια, φοβάμαι, νομίζω ότι του κάνανε ζημιά αυτοί που τον βαρέσανε. Όχι, αλήθεια λέω, αυτό το σήμα είναι κώδικας. Σαν τα σήματα Μόρς. Ναι, αλλά δικός μας, εμείς τον επινοήσαμε για μια ώρα ανάγκης. Έλα, τώρα που τελείωσε το βίντεο, βάλε να το ξαναδείς, να κάνουμε freeze στη συγκεκριμένη στιγμή, να το δείτε. Έλα, μισό λεπτό, μισό, ναι. Και να τους πω ότι πρέπει να βάλουν τέλος στη... Α, να το, αυτό είναι, αυτό, το βλέπετε, το προσέξατε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάτι πρόσεξα. Κινηματογράφος και κρυφά μηνύματα. Καθόλου κρυφά, για μένα τίποτα δεν είναι πια κρυφό. Η Φέη... Αυτά εδώ μου έδωσε. Ωραία, θα σας απολυμάνω, σας κάνω του κουτιού. Ευτυχώς της έπεσε ο πυρετός και έμεισε το πουλάκι μου. Σιγά, μωρέ. Αμάν! Ο εινολόγος περιμένει την προσφορά. Μη! Σταμάτα, ρε Βλάση! Ναι! Γεια σας, κύριε Αρνατζή! Ναι, το ξέρω ότι πρέπει να μιλήσουμε για την ημερίδα. Για το εινολογικό. Δεν σας ξέχασα, προέκυψαν απλώς κάποια θέματα που ήταν λίγο επίγοντα. Ναι, χίλια συγγνώμη. Σας τη στέλνω μέσα στην προσφορά. Ευχαριστώ πολύ, έχει συγγνώμη. Τι έγινε, Μίκα μου? Να γίνει, ρε μπαμπά, έχει πάει πάρα πολύ πίσω το θέμα του εινολογικού. Ένα μόνο όλα καλά θα πάνε. Πόσο πάνε όλα καλά, Βλάση μου, ως για μαγείας. Λοιπόν, πρέπει να οργανωθούμε. Να μοιράσουμε πιο φυσικά τους ρόλους. Εγώ πάω στο γραφείο και εσύ μένεις εδώ. Τι εννοεί, για την εικασό. Για να φυλάς το παιδί μου. Γιατί δεν θα περπατήσει, έχει πολύ καιρό ακόμη για να περπατήσει. Βλάση μου, γιατί κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις? Εγώ δεν μπορώ να μένω σπίτι. Γιατί δεν σε αρέσει το κλίμα? Ρε παιδιά, μην τσακώνεστε, είμαι και εγώ εδώ. Θα φυλάω εγώ το μωρό. Ο Βλάση θα κάνει, μπαμπά μου. Παπα, δεν κατάλαβα. Εγώ γιατί να κάτσω? Άλλες δουλειές δεν έχω να κάνω εγώ. Γιατί δεν κάτσω εγώ εδώ πέρα, σαν δουλάρα, γιατί? Καλά, ότι είσαι τόσο συντηρητικός και πουριτανός, μπορεί να με τρελάνει. Όπα, Μικά, περίμενε. Είχαμε πει ότι μαζί θα το μεγαλώσουμε αυτό το παιδί. Ναι, μαζί θα το μεγαλώσουμε το παιδί. Πώς θα γίνει αυτό, με Skype από το γραφείο στο σπίτι? Ρε παιδιά, μην τσακώνεστε, σας παρακαλώ. Μου περίμενε, Λουκά, γιατί δεν μας τα λέει καλά η κόρη σου. Τι δεν σου λέω καλά, Βλάση μου? Επειδή αυτό που σου λέω έρχεται σε αντίθεση με τα παραδοσιακά πρότυπα του άντρα κουβαλητή. Α, ναι. Ενώ το δικό σου φεμινιστικό πρότυπο ότι η γυναίκα έχει καριέρα ενώ ο άντρας είναι στο σπίτι και στρώνει τα τραπέζια για να φάμε το βράδυ είναι καλύτερο. Έχει αυτό τη χάρη του. Συγγνώμη, παρασύρθηκα επειδή αυτό το ρόλο έπαιζα με την πρωί μου. Συγγνώμη, παρακαλώ, συνεχίστε, σας διέκοψα.
τελικά με αυτό που λες δεν είναι ισότητα ακριβώς. Να είναι γυναίκα καριέρα και άντρας φασίνα και μαγείρεμα. Το κατάλαβες. Δεν είναι στα πράγματα, δεν είναι καθόλου έτσι. Ωραία, τι θέλεις να κάνω, Βλάση? Να τα παρατήσω όλα και να γυρίσω στο σπίτι να αλλάζω πάνες? Συγγνώμη, αλλά το ήξερες από την αρχή. Εγώ δεν είμαι τέτοιου είδους γυναίκα. Παιδιά, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, μην το χοντρένετε. Λοιπόν, θα δουλέψετε και οι δυο σας όπως όλος ο κόσμος. Είπαμε, αναλαμβάνω εγώ το μωρό. Δεν είναι αυτό το θέμα. Και τότε ποιο είναι, απλά για να τσακωθείτε? Όχι, ότι ο κύριος Βλάσης από εδώ θέλει να μου φορέσει εμένα τη στολή της χαροπής νοικοκυράς. Συγγνώμη, αλλά εγώ αυτό το πράγμα δεν το κάνω. Λοιπόν, πάω στη δουλειά μου, γεια σας. Ορίστε, κοίτα. Η ίδια η μάνα της θέλει όλα να τα ελέγχει. Τι λες να μαγειρέψουμε για σήμερα? Δεν μπορώ καν να φανταστώ σε τι κατάσταση είσαι τώρα. Μου έλεγε ότι η Βασιλίνα προσπαθεί να μας διαλύσει με την ψεύτικη εγκυμοσύνη και τελικά μας διέλυσε ο ίδιος. Πώς το έκανε αυτό? Είναι δυνατόν να βλέπεις έναν άνθρωπο να αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες του και να μην ξενερώνεις? Πρώτη φορά το νιώθω αυτό. Δηλαδή έχει πέσει τόσο πολύ στα μάτια σου? Σμινάκη, είχες δίκιο για όσα μου έλεγες. Δίλιασε για τη σχέση μας, έκανε τα πάντα για την εταιρεία και όταν ήρθε ο λογαριασμός, πάλι δίλιασε. Τέτοιον άντρα εγώ δεν τον θέλω. Ευχαριστώ, γιατρέ. Παρακαλώ. Θέλω να αποδείξω στον κύριο Καλατζή ότι όλη αυτή η οργανωμένη απάτη όλης της κλινικής εναντίον του είναι μόνο μέσα στο κεφάλι του. Ναι, ναι. Περιμένω λοιπόν, γιατρέ, να μου αποδείξετε. Α, εδώ είμαστε. Για ελάτε λοιπόν, κύριε Καλατζή, για πλησιάστε. Ελάτε, ελάτε. Αυτό εδώ που βλέπετε λοιπόν είναι το έμβριο. Και θα διακινδυνεύσω να σας πω ότι είναι αγοράκι. Τι? Αγοράκι. Αγοράκι. Ελάτε, ελάτε, πλησιάστε κι άλλο. Ελάτε να δείτε το γιο σας. Πήγα να ξεσκεπάσω την κοροϊδία της και να αποδείξω ότι ο γυναικολόγος είναι ένας απατεώνας που βγάζει ψεύτικα πιστοποιητικά. Και τελικά πήρα την απάντηση που μου άξιζε. Συγγνώμη, αλλά κάτι τέτοιο δεν σου άξιζε. Προτίμησα να ακούσω τον Αχιλλέα και να παρασυρθώ από την επιμονή του ότι η Βασιλίνα μου έλεγε ψέματα. Ο Αχιλλέας θα νομίζει πάντα ότι αυτό το παιδί είναι δικό του. Δεν θα μάθει ποτέ την αλήθεια. Τι σήματα χρησιμοποιήσατε στον κώδικα σας? Ας πούμε, το τίναγμα του αυτιού. Δύο φορές. Σημαίνει σ' αγαπώ. Μια φορά. Ζηλεύω. Wow! Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ελάτε στο μαγαζί του Θοδωρή και δεν θα χάσετε όλα τα προϊόντα μας στη μισή τιμή. Έχουμε και happy hour. Ήθελα να σας ενημερώσω ότι αυτό εδώ το ταυραντισμένο αγόρι έκανε την περιήγησή του στην αποθήκη. Τώρα το θέμα είναι, αν θέλετε λοιπόν εσείς να τον προσλάβετε, να μου το πείτε για να κάνω τα χαρτιά του. Πάντως, αν έμπαινε καινούριο αίμα στην εταιρεία, θα ήταν πάρα πολύ καλό, διότι... Ευχαριστούμε. Πήγαινε. Φερμέλα πόρτ.